Πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Νίκο Σοφιανό, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Είπαμε και χθες ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα ακούσουμε τα κόμματα της Λάσσονος Αντιπολίτευσης. Και θα έρθουν και άλλα πολλά επίσης. Βέβαια, βέβαια. Κύριε Σοφιανέ, καλό μεσημέρι, να σε ευχηθούμε. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το υγειονομικό, γιατί είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους σίγουρα από όλες τις απόψεις. Εκτιμάτε ότι αυτή η στρατηγική άνοιγμα κλείσιμο αρκοντεών, ενδεχομένως την έχει χαρακτηρίσει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, είναι ενδεδειγμένη για να φτάσουμε μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι να υπάρχει άνεση για να εμβολιαστούμε? Ακούστε, αυτή η τακτική της κυβέρνησης που αξιοποιεί τις ανακοινώσεις της Επιτροπής είναι μέρος μιας συνολικότερης διαχείρισης της πανδημίας, ιδιαίτερα του δεύτερου κύματος, μια διαχείριση εγκληματική κυριολεκτικά που έχει καταδικάσει το να ζούμε στον πολύμηνο αποκλεισμό με συγκεκριμένες συνέπειες στην καθημερινότητα της πλειοψηφίας του λαού μας. Και το λέω αυτό, ακούστε, γιατί η αλήθεια, η πραγματικότητα δεν μπορεί να κρύβεται. Στον ένα χρόνο, το 2020, που είμαστε αντιμέτωποι με τις συνέπειες της πανδημίας, οι εργαζόμενοι μόνιμοι και αόριστοι στο δημόσιο σύστημα υγείας μειώθηκαν κατά 2,5%. Και αυτή τη χρονιά αυξήθηκε κατά 6% η αστυνομία σε μόνιμους εργαζόμενους. Η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι συγκεκριμένη και είναι τραγική. Η κατάσταση στους εργασιακούς χώρους του ιδιωτικού τομέα είναι χαρακτηριστική περίπτωση, ο αποκλεισμός της Δυτικής Αττικής με τη συσσόρευση των βιομηχανιών και των επιχειρήσεων είναι κυριολεκτικά ανεξέλεκτη. Τα κρούσματα στα γυροκομεία, στα οποία δεν υπάρχει καμία επίβλεψη από πλευράς Υπουργείου Εργασίας επίσης. Η κατάσταση στα σχολεία που δεν πήραν κανένα μέτρο. Το γεγονός ότι έχουν κλειστά τα πανεπιστήμια εδώ και ένα χρόνο και 2 έτη φοιτητών δεν έχουν γνωρίσει τι σημαίνει διαζώσει τη διδασκαλία, όλα αυτά είναι οι συνέπειες μιας εγκληματικής πολιτικής διαχείρισης που δίνει σε λίγους αυτές τις συνθήκες και καταδικάζει τους πολλούς στον αποκλεισμό και στις τραγικές οικονομικές συνέπειες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτή η κυβέρνηση που κρατάει ένα χρόνο κλειστά τα πανεπιστήμια δίνει 30 εκατομμύρια για αστυνομία στα ιδρύματα, όταν θα μπορούσε με αυτά τα χρήματα να έχει ανοίξει τις σχολές. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, ακόμα και από τις διοικήσεις των σχολών, ότι μπορούν να ξεκινήσουν εργαστήρια, μπορεί να ξεκινήσει διαζώσεις διδασκαλία, ειδικά στα πρώτα έτη, μπορούν να γίνουν μια σειρά εκπαιδευτικές διαδικασίες, τις οποίες δεν κάνουν. Μάλιστα. Κύριε Σοφιανέ, πέρα από τα, αν και συνδέεται και τα υγειονομικά με τα οικονομικά και σωστά το κάνετε, έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση με αυτό το ακορντεόν από τους καταστηματάρχες, από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βέβαια και για το μέλλον των εργαζομένων, γιατί το 56% της συνολικής απασχόλησης είναι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες φαίνεται πολλές από αυτές ότι δεν θα επιβιώσουν. Ποια θα ήταν η λύση, τι προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα? Κοιτάξτε, αν παίρνονταν μια σειρά μέτρα και αν πάρθουν και τώρα μια σειρά μέτρα, μπορούν μια σειρά κλάδι της οικονομίας να ανοίξουν, μπορούν να στηριχτούν με αποφασιστικά μέτρα στήριξη του εισοδήματός τους οι μικροί επαγγελματίες, ειδικά στις πόλεις, αλλά και οι αγρότες, γιατί και αυτοί πλήττονται, μπορούν να πάρθουν μέτρα ώστε να ανοίξει με ασφάλεια, αλλά αυτό απαιτεί χρήματα. Mm. Αυτό απαιτεί κονδύλια. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει λεφτόδεντρο όμως, κύριε Σοφιανέ. Ναι, κοιτάξτε, η κυβέρνηση όμως που δεν έχει λεφτόδεντρο, σας ξαναλέω, μέσα στον χρόνο της πανδημίας μειώθηκε 2,5% το προσωπικό στα νοσοκομεία και αυξήθηκε 6% το προσωπικό στην αστυνομία. Αυτό δίνει προτεραιότητες. Η κυβέρνηση δεν προχώρησε στην επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, ώστε να μπορέσεις να έχεις ένα σύστημα δημόσιας υγείας σχεδιασμένο σε έκτακτες συνθήκες, γιατί ζούμε σε έκτακτες συνθήκες, για να μπορούν να αντιμετωπιστούν προβλήματα σε σχέση με τη διαχείριση της νόσου. Η κυβέρνηση ακολούθησε μία πολιτική η οποία λέει, όταν φτάσαμε στα μηδενικά κρούσματα το καλοκαίρι, ανοίξαμε τα σύνορα χωρίς συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις και στη συνέχεια δεν πήραμε κανένα μέτρο για να υπερασπίσουμε, να θωρακίσουμε και το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και τον έλεγχο στους χώρους της ιδιωτικής εργασίας, που είναι ασίδωτη κυριολεκτικά. Αλλά όλα αυτά τα μέτρα που δεν πάρθηκαν οδήγησαν συγκεκριμένες συνέπειες. Και σήμερα ο κόσμος, κοιτάξτε, ο φόβος, η ανησυχία γίνεται και οργή.
θα μεγαλώσει το κύμα της οργής τις επόμενες μέρες απέναντι σε αυτή την εγκληματική διαχείριση. Mm-hmm. Όχι μόνο με τα φοιτητικά συλλαλητήρια τα οποία κύριε προγραμματίζονται. Κύριε Σουχανέ, επ' αυτού επιτρέψτε μου follow-up ερώτημα. Κατηγορείται με αλφαγιώτα και το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι επιδεικνύει ανεύθυνη στάση υποστηρίζοντας και το πρόσφατο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Έχουν ένα θράσος το οποίο δεν περιγράφεται. Αυτή η κυβέρνηση μέσα στην πανδημία φέρνει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή το οποίο περιορίζει κι άλλο τους φραγμούς στη μόρφωση των παιδιών, το οποίο προβάλλει μια σειρά μέτρα καταστολής και αστυνόμευσης και θέλει να τα περνάει αυτά τα νομοσχέδια χωρίς ο κόσμος να αντιδρά. Αν κόπτεται για τη δημόσια υγεία, ας αποσύρει το νομοσχέδιο. Ας αποσύρει μια σειρά μέτρα λόγω των έκτακτων συνθήκων και ας τα φέρει μετά, όταν θα τελειώσει η πανδημία. Αλλά να εκβιάζει και να λέει ότι εγώ θα φέρνω μέτρα, θα φέρω νομοσχέδια, θα επιδεινώνω εργασιακά, ασφαλιστικά, μορφωτικά δικαιώματα και ο κόσμος δεν θα αντιδρά, αυτό να το ξεχάσουν. Ήδη πήραν δείγματα την προηγούμενη εβδομάδα και τα δείγματα, ξέρετε, θα πολλαπλασιαστούν. Εγώ διαβάζω ότι ήδη οι εργαζόμενοι στον χώρο του αθλητισμού είναι στα κάγκελα και θα βγουν στον δρόμο. Ότι οι εργαζόμενοι στον χώρο της εστίασης, ότι οι εργαζόμενοι στον χώρο του πολιτισμού, ο οποίος εδώ και ένα χρόνο είναι κλειστός και κυριολεκτικά ζουν στην πείνα και στην ένδεα οι άνθρωποι του πολιτισμού, οι ηθοποιοί, οι τραγουδιστές, οι καλλιτέχνες. Όλα αυτά λοιπόν είναι αποτύπωμα μιας πολιτικής την οποία πρέπει να αντιπαλέψουμε, εννοείται απαιτώντας όρους υγιεινής ασφάλειας, παίρνοντας μέτρα, γιατί ξέρετε υπάρχει και υποκρισία. Δεν ελέγχονται οι κλειστοί χώροι δουλειάς που μαζεύονται 100 και 200 εργαζόμενοι και οι διαδηλώσεις, οι ανοιχτοί χώροι που ακόμα και με τα δικά τους λεγόμενα μειώνουν την επικινδυνότητα της μετάδοσης, αυτοί οι χώροι στοχοποιούνται σε σχέση με το να κρύψουν τις δικές τους ευθύνες. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα, θέλω εγώ, ως προς το, μάλλον στο κομμάτι το, που έχει να κάνει με, την, με τις διερευνητικές, με την τουρκική επιθετικότητα, προκλητικότητα, με την ατζέντα όπως την προσπαθούν να βάλουν οι Τούρκοι. Εκτιμάτε ότι εκεί η κυβέρνηση κινείται στη σωστή κατεύθυνση? Η κυβέρνηση κινείται όπως αυτή, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση, σε ένα πλαίσιο το οποίο από τη φύση του, από τη θέση του είναι αντιδραστικό και δεν προϊονίζει τίποτα το καλό για τα εθνικά μας συμφέροντα. Όταν ο διάλογος αυτός γίνεται με την επιβουλή και υπό τη σκέπη του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων και των Ευρωπαίων, όταν έχουμε δει όλη αυτή την περίοδο κυριαρχικά δικαιώματα αλλά και ζητήματα κυριαρχίας να υπονομεύονται από τους εταίρους, το να ακουμπάς τους εταίρους τις διερευνητικές επαφές δείχνει από την αρχή ότι αυτή η διαδικασία και είναι αδιέξοδη αλλά έχει κρύβει και κινδύνους για τη συνέχεια. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλετε να κάνετε εσείς, κύριε συνάδελφε? Κύριε Σοφιανή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τον χρόνο.